Γεια σας. Λακή, πρέπει να λύσει κάποιες απορίες, πρέπει να δώσει απαντήσεις σε κάποια ζητήματα. Ωραία. Παρακαλώ. Γεια σου, Καζαμπλάνκα. Γεια σας. Πού πας, είπες? Σε γενέθλια φίλου. Σε σπίτι. Α, σε σπίτι. Μπορεί να μου δώσει τη διεύθυνση να στείλω μερικά ρούχα για να τα βάλεις για το μαθητήριο. Για να μην κουράζεσαι να πάω να τα ψάχνεις πουθενά. Είναι μακριά. Αθήνα, Αττική, ε. Ωραία. Λοιπόν. Για βγάλει το σακάκι, γιατί θα πας εκεί, θα το βγάλει, θα τα αφήσει στην καρνταρόμπα. Έχει υπέροχη καρνταρόμπα. Πώς το λένε, καλόγερο. Καλόγερο, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, το αλήτικο το τζιν το έχεις πετύχει σαν φάση. Όμως, πάλι και όπως το εξηγείς, είναι σαν να λες. Και τι έγινε, βαριόμουνα, έβαλε ένα οποιοδήποτε τζιν. Για μένα, επειδή έχει και 5 στράτς επάνω, είναι βραδινό. Δηλαδή, ποιο είναι το feeling ότι πας σε ένα παρτάκι γενεθλίων να τιμήσεις κάποιον? Το ότι έβαλες αυτό το τσόκερ, εντάξει, και ότι έβαλες μία τσάντα η οποία είναι λαμπερή και εσύ το θεωρείς αυτό ότι είναι για να πας και να διασκεδάσεις. Ναι. Και να δώσεις και μία πρόταση. Έτσι δεν μου λες? Ακριβώς. Εγώ, αν είχα φίλοι μου και βγαίνε μαζί, θα τρελαινόμουν να σε βγάλω να πάμε έτσι μαζί. Είσαι wow. Δεν είναι όμως πρόταση, δεν είναι βραδινό. Κατάλαβες. Γιατί δεν μας το δίνεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλεις να συμμετέχεις με ψυχή συνέχεια? Γι' αυτό σου λέω, μείνε εκεί πέρα, να σου τον στείλω αυτόν, να σου φέρει άλλα παπούτσια με κάτι, με κορδέλα τουλάχιστον κάτι να κάνει κάπως, να φέρει μια άλλη τσάντα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κάπως χαμογελάει ο κύριος Κουδουνάρης, για να δούμε τι σκέφτεται. Με το δύο χαμογελάσα τουλάχιστον. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, ήθελα να μας πεις. Για ποιο λόγο έχεις χαμογελάσει? Ότι τον βρήκα πολύ επίοικη, για να σου πω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, γλυκός άνθρωπος είναι, δεν θέλει να σας στεναχωρεί. Εγώ όμως πραγματικά, όχι απλά βαριέμαι, νομίζω ότι εσύ βαριέσαι περισσότερο από όλους. Δηλαδή, με αυτή την εικόνα δεν πας πουθενά και τα τριάρια που βρίσκεσαι στις συμπαικτρίες σου, φαντάζομαι είναι 1-2-3 ντένιμ ρούχα σου, λέει, άρα 1-2-3-3 θα βάλω. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αδιάφορο look. Καζαμπλάνκα πραγματικά. Τι έχεις κάνει? Έβαλες 3 τζιν κομμάτια και τι το έκανε, πώς το έκανες βραδινό, βάζοντας το λευκό σνίκερ με τη λευκή κάλτσα? Πώς δηλαδή το έκανες αυτό βραδινό, πες μου. Είναι το κόσμο που είναι λαμπερό, τα σκουλαρίκια και το παντελόνι και η τσάντα. Αυτό. Παιδί μου, αυτό το παντελόνι φοριέται μέρα. Επειδή έχει 5 στράς, δεν είναι βραδινό. Και το κολλιέ είναι τόσο μόνο του που φαίνεται ξένο. Δηλαδή, το πώς πήρες 3, πραγματικά. Δηλαδή, ήρθε, ας πούμε, η Νικολίνα με την τουαλέτα και βάζει 3 σε αυτό. Εσείς χθες δεν μου είπατε ότι με τους βαθμούς μου προσπαθώ να ρίχνω μερικές συμπαικτριές μου. Έχετε παρατηρήσει? Βεβαίως. Αποφάσισα κι εγώ να το αφήσω αυτό στην άκρη. Δεν το πιστεύω ότι το κάνω. Και να βάζω ένα βαθμό συν σε όλες. Μπράβο, πολύ έξυπνο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ό,τι λέγαμε δηλαδή στην Bean να κάνει, να μην κάνει, τώρα το ξεκινήσεις εσύ. Είστε εδώ, Νικολίνα. Εδώ είμαι, ναι. Ακούς αυτά που λέμε? Ναι. Είναι αυτό αντίδραση? Όχι, αλλά δεν θέλω αυτά τα πράγματα να είναι στον αέρα για εμένα. Ποιον αέρα, παιδί μου, είναι πεδαριώδες τώρα? Όταν είμαι αυστηρή, κρίνομαι γι' αυτό. Όταν δεν είμαι αυστηρή, δεν κρίνομαι γι' αυτό. Εγώ μπορεί να θέλω να βάλω 3 σε αυτό το look. Δεν έχω δικαίωμα. Φυσικά. Εντάξει, αυτό. Εξήγησε μας το look. Γιατί δεν μας το έχεις εξηγήσει. Μας είπες όμως ότι το κάνεις από αντίδραση. Είπα ότι είναι απόγευμα προς βράδυ και πάει σε ένα φιλικό σπίτι. Και εγώ το παπούτσι θα άλλαζα. Αλλά σαν look είναι ένα... Σήμερα ποιο είναι το task, αγάπη μου? Ντένιμ για βράδυ. Ναι. Αυτό είναι ντένιμ για βράδυ, επειδή το φόρεσε βράδυ. Αυτό είναι δηλαδή. Και εσύ μπορεί να έρθεις έτσι και να πεις πάω στο σούπερ μάρκετ. Και αυτό που το κάνει σούπερ μάρκετ είναι μόνο επειδή το είπες. Καταλαβες? Ναι. Ωραία. Τι κάνουμε εδώ? Παίζουμε. Λοιπόν, και τα κορίτσια του Meister Rocks που λέμε δεν είναι για Meister Rocks, είναι πάντα έξτρα. Αν εσύ έτσι βγαίνεις στη ζωή σου, βγες στη ζωή σου. Εδώ θέλουμε παραπάνω. Το θέλετε σίγουρα, γιατί δεν το βλέπω αυτό. Να σου πω, θες να κάνουμε συμφωνία μέχρι πού θα είναι το παραπάνω και μέχρι πού είναι το αυτό? Τι εννοείς δεν το βλέπεις? Πού δεν το βλέπεις ότι εμείς δεν επιβραβεύουμε το παραπάνω? Πού δεν το είδες? Πες μου. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλίγο. Όχι, τίποτα δεν είναι ευκόλως εννοούμενο.
Τι σημαίνει τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες ή ότι δεν λες? Ποιο είναι το ευκόλως εννοούμενο? Γενικά φαίνω διάφορα loop τα οποία τα έχω προσπαθήσει αρκετά και βλέπω ότι δεν βλέπω την συγκεκριμένη αντιμετώπιση που θα ήθελα να λάβω. Η προσπάθεια με το αποτέλεσμα και την αντιμετώπιση είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Δεν βαθμολογούμε την προσπάθεια. Είναι δεδομένο ότι όλες έχετε προσπαθήσει. Mm-hmm. Υποτίθεται. Το αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε. Ναι, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω, ακόμη δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το παράπονό σου. Καζαμπλάνκα, ένα. Εντάξει. Τι. Πες το. Τι είναι τώρα αυτό? Τι είναι τώρα αυτό, πες μου. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι, πραγματικά. Είναι κάτι που σου είπα που σε έχει προσβάλει? Δεν μ' αρέσει να κλαίω γενικά. Καζαμπλάνκα, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή στιγμή να μας πεις πραγματικά αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Απλά μπορεί και να έχω επενδύσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Και έχω ξεχάσει τον εαυτό μου. Δεν έχω αφήσει τον εαυτό μου πίσω. Αυτό. Σε ποιο αυτό, σε αυτό το look? Όχι. Γενικά στο παιχνίδι. Δηλαδή... Ναι. Και ίσως νιώθω ότι όταν δεν επιβραβεύεται κάτι. Ναι, να με στεναχωρεί αυτό. Καλά, αυτό το λέμε κάθε μέρα. Ό,τι σε ενοχλεί, ό,τι ένα look. Αλλά πρέπει να βάζεις και. Πρέπει να ζυγίσεις μια κατάσταση και να πεις τι προσπάθεια έχω κάνει για αυτό το look. Εγώ έχω ξεπεράσει τις δικές μου ικανότητες. Δεν σου αξίζει αυτή η εικόνα, ρε παιδί μου, με το σνικεράκι του τένις τώρα. Okay. Επειδή καταλαβαίνω τώρα ότι η Καζαμπλάνκα δεν μπορεί να μιλήσει και είναι και συναισθηματικά φορτισμένη, να το αφήσουμε προς το παρόν εδώ και να προχωρήσουμε στην Εύελιν. Σε παρακαλώ πολύ. Καζαμπλάνκα μου. Άκου να δεις. Όταν δίνεσαι σε κάτι, όντως αφήνεις τον εαυτό σου πίσω. Αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν είσαι σε κάτι στην αρχή. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθες δεύτερη. Και αντί να αποθεώνεις αυτά τα καλά που σου συμβαίνουν και τα πόσα τριάρια και τεσσάρια έχεις πάρει, και εγώ νομίζω σου έχω δώσει πέντε. Δηλαδή, και χθες πάλι πήγες πάρα πολύ καλά. Σε αποθεώσαμε. Και εμείς και οι συμπαίχτριες. Και εστιάζεις πάλι στο αρνητικό. Τώρα αυτά είναι τα δάκρυα της πίεσης. Λοιπόν, άκου. Αυτά τα sneakers θα δούλευαν πάρα πολύ με μία φορεματάρα. Το έχουμε δει και εσύ θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, γιατί είσαι και ψηλή και ωραία και ο σωματότυπος το επιτρέπει. Αν είχες βάλει ένα τακούνι σε αυτό το look, μπορεί να είχαμε να συζητάμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, mm-hmm. Κράτα αυτά τα δύο στοιχεία. Ένα. 6,4. Εντάξει. Την άλλη φορά θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα, Καζαμπλάνκα. Ευχαριστώ. Όπως έχω ξαναπεί, όλες οι στιλιστικές μου απόψεις είναι αναπόσπαστα κομμάτι του εαυτού μου και εννοείται με ενοχλεί όταν δέχω μια κριτική που θεωρώ κατ' εμέ άδικη, γιατί δεν βλέπω το όραμά μου. Αλλά δεν θα συμφωνήσω με τα λεγόμενα της Φωτεινής που είπε ότι βρήκα ρούχα και τα πέταξα και τα φόρεσα και εμφανίστηκα. Γιατί εγώ δεν έχω στη λίστα. Τα κάνω όλα μόνη μου. Ευχαριστώ.